Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά εσύ? Κυρία Βλονίτου, θα ήθελα λίγο ένα πρώτο σχόλιο. Υπάρχει μια εκδήλωση στις 7:30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την ιστοσελίδα Ίσκρα, με τον κύριο Λαβασάνη να τοποθετείται και να ισχυρίζεται ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, ότι δεν είναι ταμπού να μιλάμε ότι πρέπει να φύγουμε από τη δραχμή και ίσως και γιατί όχι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ από την άλλη ο κύριος Μάρδας θέλει να κάνει καμπάνια υπέρ του ευρώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι το Brexit έχει φύγει από την πολιτική ατζέντα οριστικά? Καταρχήν, το Brexit δεν έχει φύγει από την πολιτική ατζέντα. Υπάρχουν πολύ ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη, ίσως και μέσα διάφοροι, που πραγματικά θα θέλανε να επιστρέψουμε σε άλλο νόμισμα, πράγμα που θα σήμαινε την πλήρη καταστροφή, είτε αυτό ήταν με χρεοκοπία σύνταξη, που δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά ακόμα και με συντεταγμένη χρεοκοπία, δηλαδή με αλλαγή σε άλλο νόμισμα, προοδευτικά, σημαίνει φτωχοποίηση της κοινωνίας. Όλοι αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό τόσα χρόνια θα ερχόντουσαν να αγοράσουν οτιδήποτε για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν το συζητάμε καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ακόμα υπάρχει. Μέχρι να μπούμε και να γίνει η τελική συμφωνία, που από ό,τι μαθαίνουμε δρομολογείται για τα τέλη Αυγούστου, μέχρι εκείνο το σημείο, ώστε να μπουν υπογραφές και να μπει η Ελλάδα πραγματικά σε μια ασφαλή πορεία με χρηματοδότηση σταθερή για τα επόμενα 3 χρόνια, υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος από όλους αυτούς τους κύκλους που θα θέλανε να δούνε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης, προκειμένου εκείνοι να ωφεληθούν. Μάλιστα. Κύριε Βλονίτου, ο τομεάρχης, είχα τον βουλευτή, μάλλον τον κύριο Βιεννάκη από τη Νέα Δημοκρατία λίγο νωρίτερα και είπε ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στηρίζει απλά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ουσιαστικά είπε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Πολλοί θεωρούν ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι επιβεβλημένες, ότι θα πάμε σε εκλογές. Εσείς είστε υπέρμαχος αυτού του σεναρίου? Μπορεί η χώρα να σηκώσει στην πλάτη της μια νέα εκλογική διαδικασία όπου θα παγώσει για άλλη μια φορά η αγορά και βεβαίως θα είμαστε σε ένα διέξοδο οικονομικό? Ναι, καταρχήν κύριε Κουνιάκη, να πω ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι δεδομένος. Η εντολή που πήραμε στις 25 Ιανουαρίου είναι να κυβερνήσουμε κάνοντας σκληρή διαπραγμάτευση μέσα στο ευρώ, καταργώντας βέβαια και τη λιτότητα, που δεν το καταφέραμε αυτό το τελευταίο. Από εκεί και πέρα, αυτό ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας διαπραγματεύτηκε σκληρά όλους αυτούς τους μήνες, πέρα από κάθε όριο όσο μπορούσε, προκειμένου να φέρει μια συμφωνία βιώσιμη για την ελληνική κοινωνία. Μέσα σε αυτή τη συμφωνία όμως περιλαμβανόντουσαν κάποια προαπαιτούμενα τα οποία έπρεπε να ψηφιστούν προκειμένου να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, η οποία ουσιαστικά ανοίγει αύριο μεθαύριο που με τους εκπροσώπους των θεσμών της Τρόικας, όπως θέλετε πέστε. Κυρία Βλονίτου, να σας διακόψω λίγο εδώ. Επαναλαμβάνετε πάλι ένα σκηνικό. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι κακό να δεχτούμε τους θεσμούς, την τετραμερή, την τρόικα και να μπουν σε ένα υπουργείο, αφού έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα? Δηλαδή, γιατί ξαναμπαίνουμε πάλι σε αυτό, αρχικά πώς θα την ονομάσουμε και να μην υπάρξουν τα πλάνα? Καταλαβαίνω ότι τα μίντια θα παίξουν καλά το παιχνίδι τους, τα μεγάλα τα μίντια, για να αποδομήσουν ίσως και την εικόνα της κυβέρνησης, να πούνε να κοιτάξτε νέο μνημόνιο, αλλά είναι τόσο κακό εισαγωγικά το να έρθει η τετραμερή, πώς θα ονομάζεται, και να συνεργαστεί η κυβέρνηση αφού μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα? Καταρχήν δεν ολοκλήρωσα την προηγούμενη απάντησή μου, αλλά θα σας απαντήσω και σε αυτό. Όχι, δεν είναι ταμπού, αλλά σίγουρα να θέλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τους θεσμούς. Ό,τι πληροφορίες θέλουν οι εκπρόσωποι τους θα έχουν. Αλλά το σκηνικό, αν θέλετε, που στα παλαιότερα χρόνια είχαμε δει να μπαίνουν μέσα υπουργεία, να διατάζουν υπουργούς, να παριστάνουν τέλος πάντων τους υπερυπουργούς και να διατάσσουν, αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι όλα έχουν το συμβολικό τους χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, καλύτερα να σταθούμε στην ουσία της διαπραγμάτευσης
παράστην διαδικασία, αν θέλετε, που ακόμα και το τι καφές, συγγνώμη, τι καφές απεί η κυρία Βερκουλέσκου, πώς τη λένε, ναι, την εκπρόσωπο του. Εμείς την ξέρουμε Δρακουλέσκου, κυρία. Δρακουλέσκου, ή τι ταγέρ φοράει, όλα έχουν τη σημασία τους. Θέλοντας όμως να ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε για τις εκλογές, θέλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει θέση, δεν είναι στην ατζέντα της, δεν είναι στις προβλέψεις της να κάνει εκλογές. Δεν το συζητάει αυτό, άλλωστε υπάρχουν 3,5 χρόνια μπροστά προκειμένου να, αν θέλετε, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να μπορέσουμε κάποια στιγμή βγαίνοντας και από την οικονομική κρίση να ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας μέσα σε αυτή τη διάρκεια. Όμως τις τελευταίες 2 ψηφοφορίες, οι οποίες ήταν σημαντικές, ήταν τα προαπαιτούμενα, προκειμένου να μπούμε στη διαπραγμάτευση για να πάμε στην τελική συμφωνία, υπήρχε απώλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από τις 2 ψηφοφορίες. Και το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν μπορούμε να πάμε, να έχουμε αυτή την, να κυβερνούμε μάλλον, να υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας. Εάν αυτό συνεχιστεί, θα περιμένουμε να δούμε και την τρίτη και σημαντική ψηφοφορία. Εάν αυτό λοιπόν συνεχιστεί, το ενδεχόμενο των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι, γιατί καταλαβαίνετε θα ήταν και ανέντιμο ή δεν θα υπήρχε η πολιτική νομιμοποίηση να υπάρχει μια κυβέρνηση μειοψηφία. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Βεβαίως, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα βαθύ ρήγμα. Κυρία, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, όλο αυτό το θέμα με τον Βαρουφάκη, με τα πλαστά αφημί και με ό,τι έχει βγει, κυρία Αυλονίτου, πώς το σχολιάζετε? Δηλαδή, από τη μία, θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτά είναι σενάρια. Από την άλλη, όμως, βγαίνουν τόσες πολλές πληροφορίες για τον παιδικό φίλο του κ. Βαρουφάκη, ότι θα υπήρχε το παράλληλο νόμισμα, ότι υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός για τη μετάβαση δραχμή. Και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ήταν μια αρχική σκέψη και του Πρωθυπουργού που έκανε πίσω την τελευταία στιγμή ή δεν γνώριζε το Plan B, για παράδειγμα, που υπήρχε? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας ούτε γνώριζε, ούτε έδωσε ποτέ εντολή για οποιαδήποτε διαφορετική κατεύθυνση από τη διαπραγμάτευση μέσα στο ευρώ, το πλαίσιο δηλαδή, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο δηλαδή, για το οποίο είχε λάβει και εντολή από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο, ποτέ ο ίδιος δεν έδωσε διαφορετική κατεύθυνση. Εάν ακούσατε και τον κύριο Μάρδα, ακόμα και οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κανένας από τους υπαλλήλους δεν οδηγήθηκε να κάνει κάτι διαφορετικό μέσα, εκτός από τη διαπραγμάτευση στην οποία βρισκόμαστε και η οποία ήταν και αφορούσε το ευρώ. Και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και από το γεγονός ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έφτασε να έχει βάλει στο τραπέζι, αν θέλετε, προκειμένου να εξασφαλίσει έναν έντιμο συμβιβασμό, να έχει βάλει μια διαπραγμάτευση 8 δισεκατομμυρίων, μιλάω για την περίοδο πρωτού φύγει από τις Βρυξέλλες και έρθει και αναγγέλει το δημοψήφισμα. Όταν λοιπόν έχει βάλει στο τραπέζι 8 δισεκατομμύρια, τα οποία ήταν ενάντια, αν θέλετε, στο πρόγραμμα το οποίο είχαμε και για το οποίο εκλεγήκαμε, προκειμένου να εξασφαλίσει αυτόν τον συμβιβασμό, ήταν γιατί ήθελε να παραμείνει μέσα στην Ευρωζώνη, αυτό που ήταν και εντολή του ελληνικού λαού. Ακόμα και στο δημοψήφισμα, όταν ακραίοι ευρωπαϊκοί κύκλοι και εντός της χώρας μιλούσαν ότι το δημοψήφισμα αφορούσε ευρώ και δραχμή, ο ίδιος είχε πει ότι αυτό αφορούσε την διαπραγμάτευση, ήθελε δηλαδή μία ενίσχυση στην διαπραγματευτική του δύναμη προκειμένου να εξασφαλίσει μία καλύτερη συμφωνία. Τώρα, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν υπουργός του. Όταν ο κύριος Τσίπρας διαπίστωσε ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν βοηθάει πια σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή είχε επιτελέσει ένα πάρα πολύ καλό έργο κάνοντας το, αν θέλετε, το πρόβλημα της χώρας ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι έγινε ένα πρόβλημα διεθνές και όλοι μάθανε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν λοιπόν αυτό είχε τελειώσει, τον άλλαξε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Βαρουφάκης, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι πολιτικός. Αλλάζει πάρα πολλές φορές, μιλάει μάλλον πάρα πολλές φορές
μέσα στην ημέρα, το οποίο για έναν πολιτικό, ξέρετε, και ιδίως όταν έχεις διατελέσει και σε μια τέτοια θέση, δεν είναι καλό. Ξέρετε, πρέπει να ένας πολιτικός να μάθει και να σιωπάει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, ήταν ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε τη διαπραγμάτευση. Μας έβαλε στην πολιτική ατζέντα τον όρο δημιουργική ασάφεια. Και ξέρετε, δυσκολεύομαι λίγο, κύριε Αυλονίτου, να πιστέψω ότι λειτουργούσε αυτόνομα. Δεν μπορεί δηλαδή, και μάλιστα τον έχει αδειάσει τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί δηλαδή να όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και έχει πει και, και σε εφημερίδες και στο εξωτερικό και στο CNN να είναι δική του χειρισμή. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ομολογήσει ότι μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση γίνανε και λάθη, γίνανε και παραλήψεις. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, αν θέλετε, το σκηνικό που μας έφερε έξι μήνες σε αυτή την τελική συμφωνία. Και ο ίδιος το έχει παραδεχτεί. Τώρα, για τον κύριο Βαρουφάκη, επειδή πολλοί λένε διάφορα, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει δεύτερη ατζέντα. Απλώς ο κύριος Βαρουφάκης είναι πολύ πληθωρικός, θα έλεγα, και πολύ, αυτό ότι του αρέσει να μιλάει πολύ. Ίσως αν θέλετε σε έναν άνθρωπο που πολιτεύεται για πρώτη φορά, τα ελαττώματα καμιά φορά του χαρακτήρα σηματοδοτούν κάποια πράγματα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, δηλαδή είναι ο ίδιος το χαρακτήρας καμιά φορά που δημιουργεί κάποια προβλήματα. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τον κύριο Βαρουφάκη μπορώ να πω το εξής, το οποίο είναι ένα ερώτημα για μένα ως βουλευτή. Ο κύριος Βαρουφάκης στις προηγούμενες ψηφοφορίες ψήφισε όλες τις εκδοχές των ψήφων, δηλαδή στην πρώτη ψήφισε όχι, στη δεύτερη ψήφισε παρόν και στην τρίτη ψήφισε ναι. Ιδίως όταν η δεύτερη ψηφοφορία απήχε από την προηγούμενη γύρω στις 5-6 ώρες. Δηλαδή ψήφισε στην Επιτροπή, ψήφισε παρόν και μετά στην Ολομέλεια ψήφισε ναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Συνήθως υπάρχει καμιά φορά η περίπτωση να αλλάξει κάποιος γνώμη όταν υπάρχει κάποια βελτίωση, κάποια τροποποίηση από το νομοσχέδιο που φέρει από την Επιτροπή και έρχεται στην Ολομέλεια. Αυτή τη φορά όμως το νομοσχέδιο ήταν το ίδιο. Δεν άλλαξε κάτι ώστε να διαφοροποιήσει κανείς την ψήφο του. Πόσο μάλλον ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα θέματα σε σχέση με ένα βουλευτή, ο οποίος δεν είναι ενήμερος και περιμένει από τον υπουργό του να τον ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες του νόμου. Όταν λοιπόν ο ίδιος δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει, ψηφίζοντας διαφορετικά πράγματα, για μένα δημιουργούνται ερωτηματικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Βαρουφάκης, είναι πολύ καλός επιστήμονας, αλλά μην έχοντας την πολιτική εμπειρία και από τον ίδιο του το χαρακτήρα που του αρέσει να μιλάει, να εκφράζεται. Μέσα από εκεί λοιπόν, όταν κάποιος μιλάει και πολύ, συνήθως κάνει και πολλά λάθη, θα έλεγα. Θεωρείτε λοιπόν ότι αν κάποιος άλλος είχε χειριστεί τη διαπραγμάτευση αρχικά, τα πράγματα μπορεί να ήταν πιο ευνοϊκά αυτή τη στιγμή? Και Αυλονίτου, βέβαια τώρα μετά Χριστό προφήτης γινόμαστε, αλλά πιστεύετε ότι επιδείνωσε και την διαπραγματευτική μας θέση η διαπραγμάτευση του κύριου Βαρουφάκη? Καταρχήν, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων, ό,τι και να κάναμε, η εκδοχή της αριστερής παρένθεσης που προωθούσαν τόσο διάφοροι ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη, συντηρητικοί κύκλοι, αλλά και μέσα στη χώρα, αυτό ήταν γεγονός και φάνηκε από την αρχή. Δηλαδή έφτασε κάποια στιγμή το σημείο όπου ό,τι και να τους πήγαινε ο Αλέξης ο Τσίπρας, την επόμενη μέρα του ζητούσαν και άλλα. Δηλαδή θα θυμάστε την περίοδο πριν φύγει από τις Βρυξέλλες, ενώ είχε κάνει μια οπισθοχώρηση και είχε συμβιβαστεί με ένα πρόγραμμα 8 δισεκατομμυρίων και τους το πήγε τη Δευτέρα και συμφωνήσαν όλοι, την Τετάρτη ζητούσαν περισσότερο. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν στα σχέδιά τους τα Brexit σε διαφόρους από την αρχή και θέλανε να σπρώξουν την ελληνική κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν καταπληκτικός στο γεγονός ότι πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε και κατάφερε να κάνει το πρόβλημα της χώρας, να το κάνει ευρωπαϊκό και να το κάνει και διεθνές. Γιατί όλη αυτή η δημοσιότητα, δεν σας κρύβω,
ότι έφερε και την, αν θέλετε, και το να συζητάνε πλέον και να είναι στο τραπέζι η διευθέτηση του χρέους. Σωστό, σωστό. Ώστε να είναι βιώσιμο. Άρα λοιπόν ήταν πολύ καλό αυτό. Και τις γνώσεις είχε και το όλο την, τέλος πάντων, την στάση και, την, και τον χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως, μην έχοντας και την πολιτική εμπειρία, κάποια στιγμή ίσως δεν χειρίστηκε σωστά κάποια πράγματα. Τώρα, για μένα, για να τελειώσει το θέμα, ας πούμε, το τι ακριβώς είπε ο άνθρωπος, θεωρώ ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια διερεύνηση των πραγμάτων, το τι ακριβώς έγινε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πρέπει όλο αυτό που συνέβη και ακούσαμε από τον κύριο Βαρουφάκη να έγινε στο επίπεδο συζήτησης των συνεργατών του, χωρίς να επηρεάσει τίποτα την, τους υπαλλήλους ή τέλος πάντων οποιαδήποτε υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Οπότε εντάξει, είναι θέμα εισαγγελέα να το διερευνήσει και ο ίδιος βέβαια να καταλάβει τη σημασία που έχει το να είσαι υπουργός και όταν μιλάς το πόσο βαρύτητα παίζουν τα λόγια. Δηλαδή θεωρείτε ότι πρέπει ιδίως, και τελειώνω σε αυτό, όταν κάποιοι περιμένουν και ανυπομονούν πώς να σε βάλουν στη γωνία, πώς να εκμεταλλευτούν αυτά που είπες ή να τα μοντάρουν καμιά φορά. Σωστό, σωστό. Προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια, κύριε Αυλονίτου, θεωρείτε ότι θα πρέπει να επέμβει ίσως ο εισαγγελέας για όλα αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα λέγονται δημόσια. Αν ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πραγματικά υπάρχει κάτι που πρέπει να διερευνήσει τα γεγονότα, γιατί το να λέει και ο πρώην κύριος υπουργός ότι εγώ, ξέρω και εγώ, έκανα χάκαρα, ας πούμε, το δικό μου υπουργείο, ναι, είναι ένα θέμα εκεί. Οπότε είναι θέμα του εισαγγελέα, ο οποίος ανά πάσα στιγμή, αυτεπάγγελτα και μόνο, με το γεγονός ότι υπάρχουν, ότι κάποια πράγματα πλέον έχουν γίνει δημόσια, αν θεωρήσει ότι υπάρχει λόγος, θα παρέμβει και προφανώς θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα αυτά. Εγώ πάντως για άλλη μια φορά θέλω να διαβεβαιώσω ότι στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα ποτέ δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα εξόδου από το ευρώ. Ακόμα και γι' αυτό το λόγο, αν ακούσατε και θυμάστε, είχε ζητήσει και μια μελέτη για να ξέρει ο άνθρωπος ποιες είναι οι συνέπειες. Τι μπορεί να συμβεί στη χώρα σε περίπτωση τέτοια, όπου εκεί μιλάμε για συνολική καταστροφή, έτσι δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Δεν μπήκε όμως ποτέ στο μυαλό του, δεν ήταν στο μυαλό του και φαίνεται και από τον τρόπο που μου διαπραγματεύτηκε και που βρισκόμαστε σε αυτή τη συμφωνία, τη βαριά συμφωνία, αλλά διασφαλίζοντας τη χώρα μέσα στη ζώνη του ευρώ. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα, κύριε Βλονίτου, να σας ρωτήσω το εξής. Αν πάμε σε εκλογές, ποιο θα είναι το πολιτικό πλαίσιο διαφοροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ από τα κόμματα τα οποία στήριξαν ένα νέο μνημόνιο, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πιστοποιήσαμε με την επιλογή του κόσμου να δώσει τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια αριστερή κυβέρνηση είναι ότι τελικά δεν μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιβάλλει την δική του πολιτική. Ίσως βεβαίως, ίσως περίμενε να δημιουργηθεί και ένας άνεμος από τις νότιες χώρες στήριξης και να γίνει ένα ντόμινο πολιτικής πίεσης ευρωπαϊκά. Από την άλλη λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πείτε δυνητικά ότι πάμε σε εκλογές. Ναι. Γιατί να επιλέξουμε αυτή τη φορά λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ όταν λένε οι επικριτές σας ότι πειραματιστήκαμε 6 μήνες με τη χώρα να βρίσκεται ακόμα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπέρυσι? Καταρχήν αυτό δεν είναι αλήθεια. Ακόμα και η συμφωνία που πήραμε είναι πολύ καλύτερη από οτιδήποτε υπήρξε στο παρελθόν. Είναι πολύ καλύτερη γιατί έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας σταθερή χρηματοδότηση στη χώρα χωρίς προαπαιτούμενα. Έχουμε διευθέτηση του χρέους να είναι πάνω στο τραπέζι και όχι απλώς να τη συζητάνε αλλά να λένε σε ποιο βαθμό πλέον θα γίνει αυτή η διευθέτηση του χρέους προκειμένου να γίνει βιώσιμο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για μας, γιατί οι προηγούμενες συμφωνίες ήταν ανεφάρμοστες. Ήταν ανεφάρμοστες γιατί μας οδηγούσαν σε μια απικία χρέους, όπου ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε εφόσον δεν έμπαινε δυνατά να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Και τέλος έχουμε και ένα δυνατό αναπτυξιακό πακέτο όπου είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε σ' όφελος των συμπολιτών μας οι οποίοι θα φύγονται και θα φύγονται πιο πολύ.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή πολλοί λένε ότι το δημοψήφισμα δεν έπαιξε ρόλο, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη. Ήδη υπήρξε ρήγμα μεταξύ των Ευρωπαίων και μεταξύ και ακόμα μεταξύ των κομμάτων στη Γερμανία, αλλά και μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής. Όπου και εξαιτίας αυτού του ρήγματος μπήκε και το θέμα του χρέους. Υπάρχει διαπραγμάτευση μπροστά. Η διαπραγμάτευση πρέπει να μάθουμε ότι από εδώ και πέρα θα είναι συνεχή. Ακόμα και για το χρέος και τη διαθέτησή του είναι πάλι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Και για να μπορέσεις να διαπραγματευτείς δυνατά θα πρέπει να έχεις μια ισχυρή πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν το θέμα στο τι διαφέρουμε καταρχήν από τα άλλα κόμματα, διαφέρουμε στο εξής. Εμείς δεν έχουμε απεμπολίσει ούτε το πρόγραμμά μας, ούτε το πρόγραμμά μας, ούτε την ιδεολογία μας, αλλά ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες θα είμαστε εκεί πραγματικά για να στηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον, να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία, την προστασία της υγείας. Μιλάμε ας πούμε να μην γίνει καμία απόλυση, έτσι, μειοκινητό να μην υπάρχουν. Είμαστε εκεί δηλαδή μέσα στα δύσκολα να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες για τον κόσμο. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως, ότι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δημιουργείται η εντύπωση, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, ότι κάποια μέτρα θα τα γλιτώσουμε, ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα θα γίνουν αργότερα, όπως τα βάρη των αγροτών ή οτιδήποτε. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια ότι μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα στο οποίο για να πάρουμε ένα ποσό υψηλό των 80 δις θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές και να σπάσουμε αυγά όπως γινόταν στο παρελθόν, που δυστυχώς μια αριστερή κυβέρνηση θα κληθεί να τα κάνει αυτά. Και από την άλλη, κλείνουμε λίγο το μάτι πάλι στην κοινωνία, κύριε Βλονίτη, ότι κάποια μέτρα θα χαλαρώσουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό επαναλαμβάνει μια λανθασμένη πολιτική. Δηλαδή, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο ότι ναι, θα πληρώσετε, γιατί ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε πάρα πολύ και θα βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αλλά από την άλλη, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν απολύσεις, όταν μπορεί να τις επιβάλλουν? Αυτό θα το διαπραγματευτούμε, αλλά ναι, μιλάμε με τη συμφωνία που έχουμε μέχρι τώρα, με αυτά που έχουμε υποψηφίσει, δεν υπάρχουν απολύσεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι... Υπάρχουν στόχοι όμως θα πρέπει να ναι, φτάνουμε. Δεν τίθεται το θέμα απολύσεων. Μάλιστα. Και όλες αυτές οι προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα μέσα στο πρόγραμμά μας, το οποίο προχωρήσαμε εδώ και 6 μήνες, αυτές θα ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε προσλήψεις, έτσι. Γιατί είχαμε θέσεις οι οποίες ήταν κενές, πάρα πολλές, και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η προσαρμογή που έχουμε σε αυτή τη συμφωνία είναι πολύ πιο ήπια καταρχήν σε σχέση με τις προηγούμενες, όπου πραγματικά το ΑΕΠ της χώρας μέσα σε 5 χρόνια είχαμε απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή η προσαρμογή τώρα είναι πολύ πιο ήπια, με την έννοια ότι είναι 1% το χρόνο, ναι, σε σχέση με τα 4%. Εμείς αυτό που λέμε, καταρχήν λέμε την αλήθεια και μιλάμε την γλώσσα της ειλικρίνειας, και ο Αλέξης Τσίπρας το κάνει αυτό και ο κόσμος του το αναγνωρίζει, ότι είναι ειλικρινής και ότι έχει εντυμότητα και ότι πραγματικά διαπραγματεύτηκε μέχρι εκεί που, δηλαδή όσο γινόταν, όσο δεν μπορούσε να πάει άλλο παραπέρα από αυτό. Είχαμε από τη μια την χρεοκοπία της κοινωνίας, έτσι, με την έξοδο από το ευρώ, και από την άλλη είχαμε αυτή την δύσκολη συμφωνία, αλλά βιώσιμη συμφωνία, εφόσον διευθετηθεί το χρέος, με την έννοια ότι μας οδηγεί κάπου, κάποια στιγμή, να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση, πράγμα το οποίο δεν έκαναν οι προηγούμενες συμφωνίες. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι γλιτώνοντας πάρα πολλά δισεκατομμύρια από τη διευθέτηση αυτού του χρέους, το οποίο μπορεί να γίνει με όποιο τρόπο, εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούν για διαγραφή οι εταίροι, αλλά να συμφωνήσουν για κάποια απομείωση ή κάποια μετακύληση του χρέους σε πάρα πολλά χρόνια μετά, που και αυτό είναι το ίδιο σαν απομείωση του χρέους. Οπότε, ήδη μάλιστα, συγγνώμη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για 30% διαγραφή ή να σταματήσουμε να πληρώνουμε για 30 χρόνια και να πληρώσουμε τα επόμενα 40, δηλαδή 70 χρόνια μετακύλησης του χρέους. Αυτά τα πράγματα είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης που θα τα δούμε
στους επόμενους μήνες, εφόσον γίνει η τελική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, πέρα από τα χρήματα τα οποία μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτή την απομείωση του χρέους, και είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για το αναπτυξιακό πακέτο και τον τρόπο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Μιλάμε για την ενίσχυση της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής, όπου πραγματικά μπορεί να αποφέρει έσοδα, υποφελία των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που η αριστερά πραγματικά μπορεί να αποτελέσει εγγύηση στην προστασία του λαϊκού εισοδήματος και στο γεγονός ότι να μοιράσει τα βάρη ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να γίνει. Βεβαίως από την άλλη αναρωτιέμαι, θα σας πω τώρα κάτι. Και βέβαια για την αξιοποίηση μέσων όπως είναι η λίστα Λαγκάρντ, η δίωξη των κάθελων, μηδαδόρων τύπου Siemens. Αυτά έτσι, πόσα χρόνια θέλουν για να γίνουν. Θα σας πω λοιπόν ένα περιστατικό τώρα εδώ σε μια τουριστική περιοχή που είμαστε. Που μου το μετέφεραν σήμερα για να καταλάβετε ότι στην πατέντα ο Έλληνας κοροϊδεύει. Πήγε λοιπόν ένας πελάτης σε μια δημοφιλή ταβέρνα στην ευρύτερη περιοχή. Το ξέρετε ότι έκοβε αποδείξεις στα τραπέζια οι οποίες δεν είχαν πάνω, ήταν πλαστές μόνο και μόνο για να υπάρχουν οι αποδείξεις πάνω στα τραπέζια. Και όταν ο συμπολίτης είπε, με αυτή η απόδειξη που μου φέρνετε εδώ δεν έχει το αφημί επάνω, ναι, κάτι λάθος έγινε και κόπηκε από άλλη ταμιακή μηχανή. Θέλω λοιπόν να πω, κυρία Αυλονίτου, ότι αν το κράτος δεν είναι αποφασισμένο να στελεχώσει βεβαίως με ανθρώπους για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, για να μπορέσουμε για παράδειγμα να εισπράξει το κράτος όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να εισπράξει, κάπου άκουγα ότι αν εισέπρατε το κράτος το ΦΠΑ που πρέπει, δεν θα χρειαζόταν καν να μπουν φόροι αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο μεγάλο το ποσό. Αλλά μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και σας δίνω το λόγο. Το πρόβλημα είναι η σπραξιμότητα του ΦΠΑ. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέτε. Αλλά είναι γεγονός ακόμα ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, που δουλεύουν, οι εφοριακοί, που ελέγχουν, κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους, το ξέρετε ότι ακόμα μερικοί πληρώνουν και από την τσέπη τους. Γιατί πρέπει να πάνε κάπου, πρέπει να διαμείνουν, πρέπει να πληρώσουν βενζίνη, να πληρώσουν το δωμάτιο που θα παραμείνουν προκειμένου να κάνουν τον έλεγχο. Και αυτό είναι ένα θέμα και ζητούμενο. Πώς πραγματικά θα διασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να γίνουν οι έλεγχοι. Να βάλω και ένα άλλο ζητούμενο, κύριε Αυλονίτου. Ναι. Ξέρετε τι φοβάμαι εγώ στα μικρά μέρη. Ότι ο συγκεκριμένος ο επιχειρηματίας, όπου τώρα μπορεί να μας ακούει κάποιος εδώ και να λέει, μα καλά, τι είναι αυτά που λέει ο δημοσιογράφος, στην κρίση να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει τη σεζόν. Αυτό τώρα θα λένε κάποιοι. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν γνωρίζω αν ξέρει κάποιον όπου όταν θα γίνει ο έλεγχος, θα τον πάρει ένα τηλέφωνο και θα του πει, φίλε, έρχεται ο έλεγχος, το σφυριχτό. Δεν γνωρίζω αν λαδώνει αυτή τη στιγμή για να γλιτώνει πράγματα. Και αυτό βεβαίως φέρνω το παράδειγμα για να το γενικεύσω, διότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Στα μικρά μέρη. Κοιτάξτε, είχα ακούσει το τι συνέβαινε στην Πορτογαλία. Δηλαδή υπάρχουν εκεί οι ταμιακές μηχανές, είναι συνδεδεμένες κατευθείαν με την εφορία. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε, με την έννοια ότι ό,τι συμβαίνει αμέσως λαμβάνει γνώση το Υπουργείο. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσουμε αυτή τη φορολογική συνείδηση, με την έννοια ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί βουλιάζουμε ή όλοι μαζί βγαίνουμε από την κρίση και αποκτούμε ξανά την ευημερία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή ο επιχειρηματίας που πάει να κλέψει το κράτος και που ακόμα τα καταφέρνει, από την άλλη θα πληρώσει και θα συνεχίζει να πληρώνει, να τα πληρώνει κάπου αλλού, με τον ΕΦΙΑ, με άλλους φόρους εκ των πραγμάτων, ενώ αντίθετα όταν πληρώσουν όλοι και μπορέσουμε και έχουμε αυτή την ευημερία, βγούμε από την κρίση, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και η κερδοφορία του ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πάντα σε όλες τις εποχές υπάρχουν και τέτοιοι συμπολίτες μας, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που μένει τώρα και το στίχημα που έχουμε να κερδίσουμε είναι πραγματικά να γίνονται έλεγχοι εντατικοί, και όχι μόνο να γίνονται έλεγχοι, αλλά πραγματικά όσοι πλέον σε αυτή τη φάση που είμαστε, γιατί όλοι βρισκόμαστε και ζούμε όλοι μαζί ως χώρα,
εάν υπάρχουν, εάν βρίσκονται παραβάτες, πραγματικά θα πρέπει τα πρόστιμα να είναι μεγάλα. Μάλιστα. Και μάλιστα, ακόμα και με λουκέτο αν θέλετε, γιατί είναι, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για όλους. Και για μένα το κάποιος που κλέβει το κράτος σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Κλέβει, δηλαδή είναι μεγάλος απαταιώνας, πώς να το πω. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Τη ζωή των παιδιών μας κλέβει. Ακριβώς. Τη ζωή των παιδιών μας. Δεν έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή τη στιγμή που μπορεί να νομίζουμε ότι αν δεν πάρουμε την απόδειξη από κάποιον ότι τον στηρίζουμε αυτόν ουσιαστικά θάβουμε όλους μας. Διότι αν όλοι πληρώναμε αυτό που μας αναλογεί, θα πληρώναμε και λιγότερους φόρους. Απλά είναι η λογική ότι εγώ θα κοιτάξω το δικό μου το κομμάτι και είναι και θέμα παιδείας πάνω απ' όλα και βεβαίως οικογένειας. Είναι θέμα παιδείας, αλλά τόσα χρόνια μάθαμε έτσι. Βεβαίως. Γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Σωστό, σωστό. Όταν από πάνω βλέπεις κάποιους, αυτούς που κυβερνούν, έτσι, και όταν αυτοί δεν είναι σωστοί ή δεν είναι το πρώτο παράδειγμα στην κοινωνία. Ναι. Επομένως και οι άλλοι τι θα κάνουν. Άρα λοιπόν από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Βεβαίως θα πρέπει αυτό να το δείξει. Αυτοί που μας κυβερνούν να είναι το παράδειγμα. Ναι, εκεί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δείξει και τον καλύτερο σε αυτό. Και θα μιλήσω για το περιστατικό με την κυρία Βαλαβάνη, η οποία έβγαλε τα χρήματα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι μια αλγινή εντύπωση. Γιατί ξέρετε κάτι, ζητάμε από τον κόσμο και τον καλούσαμε να βγει στις πλατείες για να αφήσει τα χρήματά του, για παράδειγμα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες είχαν τα χρήματά του στην τράπεζα, δεν θα είχαμε ανάγκη τον ELA. Και αυτό τον στραγγαλισμό τον οικονομικό που έγινε. Αλλά από την άλλη, και τώρα δεν το προσωποποιώ στην κυρία Βαλαβάνη, αλλά ο πολιτικός κόσμος είναι ο πρώτος ο οποίος δίνει το αντίθετο παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, για ποιο λόγο να το κάνει ο πολίτης που μας ακούει? Είναι θέμα αξιοπιστίας. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα νέο συμβόλαιο του πολιτικού κόσμου με τον λαό κάτω από τα νέα δεδομένα, κυρία Βασιλείου. Ναι, κύριε Κουνιάκη. Καταρχήν, θέλω να σας διορθώσω. Η κυρία Βαλαβάνη δεν έβγαλε τα χρήματά της στο εξωτερικό. Η μητέρα της έτσι, δεν τα έβγαλε στο εξωτερικό, τα πήρε, έσπασε κάποιο λογαριασμό, τα πήρε σπίτι της ή όπου τα πήγε η γυναίκα. Δύο μέρες πριν το capital control όμως. Αυτό που θέλω όμως να σας πω είναι ότι στους ανθρώπους δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο, δηλαδή κάποιος να επομίζεται τα βάρη επειδή ας πούμε η μητέρα πήγε και όχι δύο μέρες πριν, δεν ξέρω, αρκετές πιο πολλές μέρες, σε πάση περιπτώσει. Από το φόβο που είχε δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το φόβο, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, όλους αυτούς τους έξι μήνες τον προβάλλανε πάρα πολύ ότι θα γίνει κούρεμα καταθέσεων. Ακόμα και τώρα συζητάνε για κούρεμα καταθέσεων, κάτι το οποίο γνωρίζουν ότι είναι ψέμα. Θα ακούσατε ότι βγήκε ο κύριος Δράγκη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα και οι ελληνικές τράπεζες είναι και φερέγγιες. Και μάλιστα καλό είναι όσοι βγάλανε λεφτά να τα επιστρέψουν. Γιατί ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για κούρεμα όχι μόνο κάτω από 100.000 αλλά και πάνω από 100.000 και παρόλα αυτά κάποιοι συνεχίζουν να μιλάνε και να φοβίζουν τον κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια και η μητέρα της κυρίας Βαλαβάνης, ακούγοντας όλα αυτά, εντάξει, ενήργησε από μόνη της. Δηλαδή δεν μπορεί και να ξέρει η κόρη τι κάνει η μητέρα της αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τώρα, η κυρία Βαλαβάνη, αν έχει κάποια χρήματα στο εξωτερικό, καταρχήν είναι νόμιμα, έτσι. Και είναι σε μια εποχή που παλιότεροι, πολύ πριν και πολλά χρόνια πριν, που από δικά της, από οικογενειακή επιχείρηση την οποία. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κυρία Βασιλείου, επειδή εκτιμώ. Κυρία Βλονίτου, συγγνώμη. Επειδή εκτιμώ τις τοποθετήσεις σας και γενικότερα σας παρακολουθώ και στα τηλεοπτικά πάνελ που δίνετε το παρόν, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και δεν είναι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος που μας ακούει, ξέρετε τι πιστεύει. Ότι όλοι οι 300 που αποφασίζουν, για παράδειγμα, αν θα είμαστε στο ευρώ ή στη δραχμή, έχουν λύσει το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Οπότε λοιπόν δεν έχουν αυτή την επαφή με την κοινωνία για να δούνε πραγματικά, όχι όλοι για να μην είμαι άδικος, δεν έχουν την επαφή με την κοινωνία για να δούνε πραγματικά πώς ζεις με 350 ευρώ. Λοιπόν, καταρχήν οι 300, εγώ θα μιλήσω ας πούμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και από το ΚΚΕ καταρχήν, η μισθοδοσία, η αποζημίωση των βουλευτών δεν την παίρνουν όλοι. Έτσι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 40% που πάει στο κόμμα. Ναι.
Μέσα σε αυτό είναι και όλα τα έξοδα που έχει ένας βουλευτής και ιδίως όταν έχει μια περιφέρεια η οποία είναι μεγάλη και πρέπει να μετακινείται και. Mm-hmm. Εγώ θα πω το εξής αυτά που μου λέτε. Ότι έχουν δίκιο ο κόσμος να τα λέει. Α, και λέω, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοια που στη χώρα μας έχουν διαλυθεί πάρα πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτή τη στιγμή που αν θέλετε ένα σημείο μηδέν που πραγματικά μπορούμε να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας και τι εννοώ με αυτό, να κάνουμε και να διαμορφώσουμε θεσμούς τέτοιους, λογοδοσία τέτοια, διαφάνεια τέτοια που πραγματικά να διασφαλίζει όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε. Είναι ευκαιρία τώρα και συνταγματικά κάποια πράγματα να τα τοποθετήσουμε, έτσι, να τα συνομολογήσουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε τέτοιους θεσμούς που πραγματικά να υπάρχει διαφάνεια και να είναι τέτοιος ο έλεγχος που να μην τίθεται κάποιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, τόσα χρόνια, εγώ θα σας πω κάτι. Διοριζόντουσαν διοικητικά συμβούλια σε μεγάλους οργανισμούς από τα κόμματα, τον ΠΑΣΟΚ, μια δημοκρατία που μας κυβερνούσε. Πήγαιναν εκεί τα διοικητικά συμβούλια, ο πρόεδρος, δημιουργούσαν μια ζημιά πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία, εντάξει, μπορεί να τύχει να συμβούν έτσι τα γεγονότα. Αλλά ποτέ δεν υπήρχε λογοδοσία όταν φεύγανε. Φεύγανε αλλάζοντας, ναι, ας πούμε, και είτε στον ΟΣΕ, είτε στη ΔΕΗ, είτε στον ΕΙΔΑΠ, είτε σε όλους. Κυρία Βαλαβάνη, η λογοδοσία, ναι, δεν είναι μόνο σε αυτά τα περιστατικά. Αυλονίτου. Κυρία Βαλαβάνη, δεν ξέρω γιατί έχω κολλήσει τώρα, ζητώ συγγνώμη, ναι, κύριε Αυλονίτου. Ναι. Η λογοδοσία δεν είναι μόνο σε αυτό. Λογοδοσία δεν υπήρχε ποτέ όταν μια κυβέρνηση εκλεγμένη έβγαινε με άλλο πρόγραμμα και τελικά τα γύρναγε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μου ήρθε και ξέρετε τώρα, ναι, μου ήρθε ένα. Για να δείτε πόσο απλός λαός, μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα στο κινητό μου από ακροατή. Και μου λέει τώρα, επειδή σας ακούει με ενδιαφέρον, η μητέρα της κυρίας Βαλαβάνη άκουσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ρώτησε την κόρη της που ήταν στα πράγματα. Δηλαδή τώρα ξέρετε, ναι, τι θέλω να πω. Εδώ πέρα γνωρίζουμε στη μικρή μας περιφέρεια ότι παίρναμε τηλέφωνο τραπεζικούς και λέγαμε, πείτε, ναι, μας κανένα σημάδι από πάνω από τα κεντρικά για να σκόσουμε τα χρήματα. Εγώ δεν το κατακρίνω, δικαίωμά της, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πήρε μια ότι δεν υπήρξαν πολιτικοί που θα είπαν, ξέρετε κάτι, βγάλτε τα χρήματά σου για να σωθείς έξω. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό προσωπικά. Εντάξει, εγώ αναφέρω τι κάνανε οι βουλευτές της Νέας, ναι, Δημοκρατίας, ναι, πώς τρομοκρατούσαν τον κόσμο, ας πούμε, γενικά. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, πάντα... Όχι, έχετε δίκιο, δεν θα απολογηθείτε εσείς για όλο αυτό. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, δεν μπορεί να ξέρεις τους φόβους του καθενός, ας πούμε, το τι μπορεί ο άλλος να κάνει. Μπορεί να μην ρώτησε. Δεν μπορώ όμως αυτό το πράγμα να το ελέγξω, ούτε όμως μπορώ να αποδώσω ότι επειδή έτσι φαίνονται τα γεγονότα. Έτσι είναι. Και μιλάμε για ένα άτομο, την κυρία Βαλαβάνη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν εσείς που είσαστε μικρότεροι ξέρετε την ιστορία της, αλλά η κυρία Βαλαβάνη, η οποία, δηλαδή, είναι από το εντυμότατο πρόσωπο που μπορώ να σκεφτώ. Το πιστεύω είναι αυτό που λέτε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει βασανιστεί επί Χούντας, ήταν στην κατάληψη της νομικής το 1973 πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και έχει πιαστεί από την ασφάλεια, αφού το λέω και τι να σας πω, σηκώνει την τρίχα. Έχει βασανιστεί. Κυρία Αυλονίτου, εγώ το πιστεύω. Έχει περάσει πάρα πολλά. Και επειδή είναι ένα καθαρό πρόσωπο, εντάξει, όλο αυτό το γεγονός, ειλικρινά, εντάξει, εδώ μας έχουν εκλέψει, ας πούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και όλο, ναι, αυτό, και όλο αυτό μπαίνει και στη μηχανή του μηντιακού κοιμά. Και φυσικά πρέπει να πω, ναι, ότι όπως και ο κύριος Βαρουφάκης, αυτά τα οποία λέγονται, έχουν μπει σε έναν μεγενθετικό φακό. Ναι. Απλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η κοινωνία, δυστυχώς. Και σε συνθήκες εξαθλίωσης, όταν ο κοινωνικός αστός, ναι, αποδομείται, δεν έχουμε και το πολιτικό φίλτρο και το κριτήριο, διότι είμαστε θυμωμένοι. Και ξέρετε κάτι, έχω την εντύπωση. Και δεν θέλω να το πιστεύω, ότι δεν θέλω να πιστέψω αυτό που μου λένε φίλοι μου στο εξωτερικό, ότι οι κοινωνίες έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν. Δεν θέλω να το πιστεύω. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Πρέπει να σας πω. Εκπροσωπεί τη χώρα και τις ομάδες πολιτών, ακριβώς. Και υπάρχει και μια υποκριτική στάση τώρα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, που βγαίνουν τώρα στιμητές. Διότι τώρα που είναι στα δύσκολα και στα ζόρια. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ως πολίτης, με τις αγωνίες και με το στρες που ζήσαμε. Δεν είναι όλοι. Πρέπει να βλέπουμε τα άτομα, ναι, δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι έτσι, ούτε έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, έτσι ήταν πάντα άψογοι, ναι, στις υποχρεώσεις του, εντάξει. Γι' αυτό λέω, είναι καλό να βλέπουμε τα άτομα, ας πούμε.
Και όχι να τους βάζουμε όλους μαζί, οι πολιτικοί ας πούμε ή οι νεοδημοκράτες. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ο καθένας έχει την πορεία του και τη διαδρομή του, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όταν είσαι πολιτικός και εκτίθεσαι δημόσια, πρέπει πραγματικά να προσέχεις πάρα πολύ, να δίνεις το πρώτο παράδειγμα έτσι στον κόσμο, για να μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι, αλλά και ο κόσμος να παρακολουθεί τους πολιτικούς και την πορεία τους και να μπορεί να τους κρίνει την επόμενη φορά. Έτσι όχι να έρχεται να ζητάει κάτι, να το παίρνει νομίζοντας ότι εντάξει ας πούμε και μετά να τον ξαναψηφίζει χωρίς να τον παρακολουθεί τι κάνει ενδιάμεσα. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε κάτι, τα μεγάλα κανάλια, κυρία Βλονίτου, βγάζουν τους 5 προβεβλημένους και δημιουργούν, έχω δουλέψει, γι' αυτό σας το λέω, και δημιουργούν αυτά τα πάνελ τα τηλεοπτικά για τα οποία θα υπάρξει ατάκα για να ανέβει στα blog χωρίς την ουσία της πολιτικής. Εμείς εδώ τώρα μιλάμε από 6 και 10 και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος μας άκουσε, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, κάναμε μια συζήτηση. Όχι με την αγωνία τη δημοσιογραφική να μου πείτε την ατάκα, ξέρετε, για να μπει ένας παχής τίτλος. Με την ουσία του να καταλάβουμε για ποιο, πού πάμε σαν χώρα, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται να βρούμε και πάλι το χαμόγελό μας, χρειάζεται να βρούμε ένα σκοπό, ένα όραμα, ένα νόημα, διότι ξέρετε κάτι, γυρνάμε τα τελευταία 5 χρόνια και φτάνουμε σε αφετηρίες που ξαναζήσαμε. Δηλαδή, ξαναβιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες σκηνικά που τα έχουμε ξαναζήσει. Και λέμε μέχρι πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, να μπορέσουμε δηλαδή κάτι να φτιάξουμε για αυτή τη χώρα, για τις επόμενες γενιές. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής που λέγεται επιχειρηματίες, πολιτική, ναι, και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει. Γιατί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων που κι εσείς υπηρετείτε, γιατί δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που τα πιάνανε, είναι σε λίστες και είχαν 4-5 μισθούς σε διάφορα υπουργεία έτσι κατά τα χρόνια των καλών αγελάδων, έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι, να το λέμε αυτό. Αυτό λοιπόν το απόστημα πρέπει να σπάσει, γιατί πραγματικά δεν είναι τυχαίο που έχουν πει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι η τέταρτη εξουσία, γιατί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης πλασάρουν και αυτούς που θέλουν οι άλλοι να προωθήσουν προκειμένου να κάνουν τις δουλειές τους. Βεβαίως. Και πάρα πολλοί που προωθούνται χάρη κάποιας χρηματοδότησης, και όταν κάποια εταιρεία ή κάποιος επιχειρηματίας χρηματοδοτεί, αύριο που θα σε βγάλει περιμένει το αντάλλαγμα. Φυσικά. Αυτό και λοιπόν πρέπει να σπάσει και πρέπει να πούμε ότι θα το ακούσετε κιόλας, ότι το όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα τηλεοπτικά, για το τηλεοπτικό πεδίο, κατέβηκε στη διαβούλευση να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, έτσι. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο και έσοδα θα φέρει στην πολιτεία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κρατούν μια συχνότητα για την οποία δεν έχουν πληρώσει. Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, διότι πρέπει να σας πω ότι ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε τη βεβαίωση της νομίμου λειτουργίας είναι διότι και ο πολιτικός κόσμος κρατούσε δέσμια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορεί να ελέγχει. Ναι, έχετε δίκιο, και να σας πω και κάτι άλλο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως και κάποιοι εκδοτικοί οίκοι έχουν πάρει διάφορα δάνεια, θαλασσοδάνεια, οι οποίες τράπεζες τα δίνανε χωρίς εγγυήσεις, ναι, αλλά τώρα... και για τα οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει ανακεφαλοποιώντας τις τράπεζες. Ναι, αλλά τώρα προσέξτε να δείτε, κύριε Αυλονίτου, όμως τώρα για παράδειγμα που αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία και αντιπολίτευση να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζουμε σε παραπολιτικές στήλες ότι έχει υποθεί να μην πειραχτούν και τα κόμματα και να δούμε πώς έχουν πάρει κάποια κόμματα τα δάνειά τους. Καταλάβατε, δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Οπότε γίνεται μια συναλλαγή του στυλ, θα σε στηρίξω, αλλά μην ανοίξει. Μιλάμε τώρα για το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Το ένα χρωστάει 140 και το άλλο 120 εκατομμύρια. Γαργάρα όλα αυτά, γαργάρα. Και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι σε αυτά τα κόμματα απλήρωτη. Έχουν γίνει απλήρωτοι, ακόμα και η ΔΕΗ έμεινε απλήρωτη. Και ο ΕΜΦΙΑ ή δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων, από τους φόρους που έπρεπε να πληρώνουν. Αυτά τα πράγματα είναι ζητούμενα, είναι θέματα της δικαιοσύνης, δεν είναι θέματα των πολιτικών, εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς. Σωστό. Αλλά είναι ζητήματα όμως που εμείς με την αποκάλυψή τους πρέπει να τα προωθούμε, προκειμένου να αναλάβει το έργο της και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ, και μου το ζητάει και πολλοί κόσμος και πολλοί, αν θέλετε, ψηφοφόροι μου λένε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω αν πραγματικά κάποια στιγμή, όχι με την έννοια της εκδικητικότητας, αλλά με την έννοια της αποκατάστασης
κατάσταση τέλος πάντων των πραγμάτων δεν υπάρξει και κάποια τιμωρία. Δηλαδή έτσι. Κάποιοι υπεύθυνοι ότι πρέπει να τιμωρηθούν για να υπάρχει κάθαρση να συνεχίσουμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει έχω εμπιστοσύνη να σας πω κάτι. Είμαστε ένας λαός και φιλόξενος και μεγάλο. Δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε τόση ιστορία και η ιστορία είναι η μνήμη μας, ξέρετε. Αυτό που μεταφέρουμε και κουβαλάμε, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Είμαστε μια πανέμορφη χώρα. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο Έλληνας κάποια στιγμή που δεν τα κατάφερε, αυτός παλιότερα ήθελε το παιδί του να σπουδάσει και να έχει τις καλύτερες δυνατότητες στη ζωή του. Έχουμε λοιπόν το έμψυχο υλικό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό